γνώριμοι πανηγυρισμοί των μεικτών ομάδων του Ηρακλείου με τον αγαπημένο φροντιστή Μάρκο Κλουβιδάκη στο επίκεντρο επέστρεψαν, καθώς τα συγκροτήματα K12 και K14 της ΕΨΗ αναδείχθηκαν σήμερα πρωταθλητές Κρήτης και βάζουν για άλλη μια χρονιά πλώρη για την ελίτ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Οι αγώνες με αντίπαλο τα Χανιά που έγιναν στο γήπεδο του ΠΟΑ είχαν το χαρακτήρα τελικών για τις πρωτιές στους ομίλους της Κρήτης, καθώς και οι δύο ενώσεις είχαν εξασφαλίσει την πρόκλησή τους στους 16, με το Ηράκλειο σήμερα να πανηγυρίζει τον διπλό θρίαμβο. Αρχικά στο παιχνίδι των μεικτών K12 το Ηράκλειο έπαιξε αποφασιστικά και προηγήθηκε 2-0 με τέρματα που σημείωσαν στο 13 ο Σταματάκης με κοντινή προβολή και στο 17ο λεπτό ο Λιγεράκης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέιβις. Αμέσως μετά την σέντρα τα Χανιά μείωσαν με σκόρερ τον Χαϊδεμενάκη, αλλά η κυριαρχία του Ηρακλείου συνεχίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και στην εκπνοή μετά από εκτέλεση φάουλ του Λιγεράκη ο Λαγουδάκης διαμόρφωσε το 3-1. Τα Χανιά σκόραραν πρώτα στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσαν 3-2 με τον Ταπανάρη, αλλά η συνέχεια άνοιξε ολοκληρωτικά στην ομάδα του Αντώνη Μανιδάκη, καθώς με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Πετούση έγινε το 4-2 και το τελικό 5-2 ήρθε μετά από πολύ όμορφη ενέργεια του Βαρδάκη. Με την πρωτιά στον όμιλο, η μεικτή K12 της ΕΨΗ θα παίξει στους 16 εντός έδρας με την Λέσβο στα τέλη Μαρτίου, ενώ τα Χανιά θα φιλοξενηθούν από τις Κυκλάδες. Στο παιχνίδι των ομάδων K14 το Ηράκλειο βολευόταν και με την ισοπαλία, αλλά έπαιξε μόνο για την νίκη και τελικά την κατέκτησε, καθώς προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Νίκο Κυράκη, ενώ στο 46 ο Γκούντελος μετά από ενέργεια του Κουτσουπιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 με τους φιλοξενούμενους να ζητούν επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Η ομάδα του Γιάννη Χατσεβαστού θα φιλοξενήσει πλέον στην φάση των 16 τα 12 νησά, ενώ τα Χανιά θα ταξιδέψουν στη Λέσβο.